Μια άσφερη αντιπαράθεση και κάλπικα διλήμματα περί δημοκρατίας και εκτροπής. Γιατί τα αστικά κόμματα σήμερα στοχεύουν να μείνουν στο απειρόβλητο οι ευρωενωσιακοί κανονισμοί, οι οδηγίες, οι μηχανισμοί που έχουν συνδιαμορφώσει και ψηφίσει και θωράκισαν το απαράδεκτο αντιλαϊκό πλαίσιο φακελώματο ενάντια στον λεγόμενο εθρό λαό. Με κανονισμό του 2021, τα καταστοκοπευτικά λογισμικά θεωρούνται κανονικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον 14 κράτη-μέλη τα έχουν χρησιμοποιήσει. Οι ευθύνε τη Νέα Δημοκρατία και του Πρωθυπουργού για τι υποκλοπέ είναι τεράστιε. Αλλά ευθύνη έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Στο Ευρωκοινοβούλιο μαζί ψήφισαν τον κανονισμό. Μαζί με το ΜΕΡΑ25 στην Ελληνική Βουλή ενέκριναν την αστυνομική οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που γενικεύει το φακέλωμα, την εμπορία προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό όλοι οι αλακάρτοι περασπιστέ του κράτου δικαίου τηρούν σιγεία σειρμάτου για τι επιβεβαιωμένε υποκλοπέ σε βάρο του ΚΚΕ εδώ και 6,5 χρόνια δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στη συγκάλυψη των παρακολουθήσεων, αλλά και του ευρωενωσιακού μηχανισμού φακελώματο, ενισχύοντα το ΚΚΕ με την κρυστάλλινη αταλάντευτη θέση υπέρ τη ανεμπόδιστη συνδικαλιστική και πολιτική δράση τη προστασία των λαϊκών ελευθεριών.